σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες γίνονται στο νοσοκομείο Κυπαρισίας. Υπεγράφει προχθές η απόφαση σε πρόταση που είχαμε κάνει για, για να προμήθεια εξοπλισμού ύψους 160.000 ευρώ από το αποθυματικό του Υπουργείου Υγείας και περιλαμβάνει δύο αναισθησιολογικά μηχανήματα και ένα λαπαροσκοπικό πύργο high definition για το χειρουργείο της Κυπαρισίας αυτά. Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι ό,τι πιο σύγχρονο μπορεί να γίνει και για πρώτη φορά ένα νοσοκομείο που πριν 3-4 χρόνια πήγαινε για κλείσιμο σήμερα αρχίζει να μπαίνει στην πρώτη γραμμή. Και δεν είναι μόνο να μπαίνει στην πρώτη γραμμή, είναι ότι ήδη έχουν αρχίσει, προκηρύξαμε και μόνιμες θέσεις γιατρών, παθολόγου και νεφρολόγου, καθώς επίσης ήδη εστάλει για ΦΕΚ η πρόσληψη ορθοπαιδικού γιατρού. Στοχευμένες οι αναφορές του διοικητή του νοσοκομείου Κυπαρισίας. Για πρώτη φορά στην Κυπαρισία και στην ευρύτερη περιοχή λειτουργεί μηχάνημα μέτρησης σωστικής πυκνότητας, το οποίο εγκαταστάθηκε στην Κυπαρισία, στο νοσοκομείο Κυπαρισίας και ήταν προσφορά από το Κοριαλένιο νοσοκομείο πρώην Ερυθρό Σταυρό στην Αθήνα. Αυτό σημαίνει ότι ανεβάζουμε επίπεδο και πιστεύουμε ότι μαζί με την έγκριση 5 θέσεων λοιπού επικουρικού προσωπικού, δηλαδή 2 εμφανιστών ραδιολογίας για τακτινολογικά όπως σας είπα και για τη μέτρηση σωστικής πυκνότητας, 1 τραπεζοκόμο και 2 διοικητικούς θα μας δώσουν τη δυνατότητα για ακόμα περαιτέρω ανάπτυξη του νοσοκομείου. Ιδιαίτερη αναφορά του κυρίου Μπασάκου στο ζήτημα της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του νοσηλευτικού ιδρύματος. Το 2017 υπήρξε μια δωρεά 300.000 ευρώ από την αείμνηστη Μαρίνα Αριδά, σύζυγο Αναστασίου, για να φτιάξουμε τη μονάδα τεχνητού νεφρού στην Κυπαρισία. Η μονάδα τεχνητού νεφρού λοιπόν έγινε, πιστοποιήθηκε με ISO 2010, μοναδική στην Ελλάδα για δημόσιο νοσοκομείο. Εμείς λοιπόν όταν παίρνουμε συγχαρτήρια για το τι φτιάχνουμε σαν διοίκηση και για το πόσο διαχειριζόμαστε το δημόσιο χρήμα, είναι για μας νομίζω το καλύτερο πιστοποιητικό. Και διαβεβαιώνουμε τον κόσμο λοιπόν ότι δεν έχουμε καμία διάθεση να πουλήσουμε την ακίνητη περιουσία, αλλά να την αξιοποιήσουμε προς όφελος της νοσηλευτικής μονάδας Κυπαρισίας.